Φορώντας το πιο φωτεινό της χαμόγελο, η πανέμορφη και αγαπημένη δημοσιογράφος της Κρήτη TV Βίκη Παπαδογιαννάκη παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Δημήτρη Γκουντελίτσα. Το γαμήλιο ραντεβού δόθηκε στην Κουντούρα Χανίων δίπλα στη θάλασσα, με τη Βίκη να φτάνει με κατάλευκο φόρεμα για να σταθεί στο πλάι του αγαπημένου της και να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Βίκη, θέλει μια σύζυγο στο Δημήτρη. Το κορίτσι μας, το παίρνεις το κορίτσι. Το πήρα. Και θεωρώ ότι είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Και πιστεύω ότι έχω κερδίσει όχι τον Τζόκερ, όλα τα λεφτά του κόσμου. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλή οικογένειά του και είμαι πολύ χαρούμενη. Να ζήσετε, αδερφή μου, χαρούμενη και σε όλους εσάς, πιστώ τόσα χρόνια δίπλα της. Τις καλύτερες ευχές μας από όλη την οικογένεια. Να ζήσουν τα παιδιά, να τα χαιρόμαστε. Πήρε μια ωραία κοπέλα, τη Βίκη. Μας αγαπάει, την αγαπάμε. Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και ταιριάζουν. Τους αγαπώ πολύ. Εύχομαι να ζήσουν μέσα από την καρδιά μου. Μέσα από την καρδιά μου. Να με προσέχει το λεβέντι. Να ζήσουν, να έχουν καλή τύχη και να στεριώσουν. Και να είναι πάντα αγαπημένοι. Όμορφη η νύφη απόψε. Την νύφη την ήξερα από πάντα. Πάντα όμορφη είναι και καλή κοπελιά. Το κορίτσι είναι άψογο. Ποικιλοτρόπος. Γενικά δηλαδή απόψε. Και ο γαμπρός, μια που τον διάλεξε η κόρη, η εγγονή. Θα πρέπει να ταιριάζουν. Και εύχομαι να ζήσουν και ευτυχισμένοι. Η ευτυχία έλαμπε στα πρόσωπά τους καθώς αντάλλασαν βέρες και όρκους αγάπης. Να ευτυχήσουν, να αγαπήσουν, να αγαπηθούν, να δώσουν χαρά σε όλους και να πάρουν. Ό,τι καλύτερο, να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Ό,τι θέλουν να το βρουν μπροστά τους. Να έχουν υγεία, αγάπη, ευτυχία, να αγαπάνε τα παιδιά, τα ξαδερφάκια μου. Τη Βίκη την αγαπώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα βίω ανθόσπαρτο και να είναι πάντα ευτυχισμένοι και γεροί, με υγεία πάνω απ' όλα. Ο γαμπρός διευκρίνησε πάντως ότι σύντομα θα γίνει και ο θρησκευτικός γάμος, αυτή τη φορά στον Τύρναβο, από όπου κατάγεται. Και ο θρησκευτικός που θα γίνει στο μέλλον και πολύ γρήγορα. Θα γίνει στον Τύρναβο. Το κάνουμε και θρησκευτικό γάμο στη Λάρισα. Κερακί και τσίπουρο δηλαδή. Βεβαίως, θα τα κάνουμε μίξη όλα μαζί. Είμαστε χαρούμενοι απόψε, γιατί εκτός του ότι παντρέψαμε το Δημήτρη με τη Βίκη, όχι απλά μας, τη Βικάρα μας, νομίζω ότι τα Χανιά έχουν ευωδιάσει. Έχει και Τύρναβο που είναι ο Δημήτρης, δηλαδή Θεσσαλία. Θεσσαλία και Χανιά να ζήσουν ευτυχισμένοι, τους αγαπάμε. Και βεβαίως, πάνω απ' όλα, η Βίκη να επιστρέψει γρήγορα στη δουλειά, δεν έχει άδεια. Αυτά. Να είναι όσο ευτυχισμένοι μπορούν να είναι και τι να πω, έχω την αίσθηση ότι νομίζαμε ότι οι χαρές έχουν παρέλθει. Τελικά έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές χαρές. Ευτυχισμένοι να είστε, παιδιά. Το γλέντι σε κύκλο κλειστό αλλά ζεστό όσο και η καλοκαιρινή βραδιά κράτησε μέχρι το πρωί.